Να μιλώ για την Παλατσινού. Τέλος, τελείωσε. 4 χρόνια περάσανε. Βαριέμαι να μιλάω για αυτό το πράγμα πια. Τελείωσε. Κάνω τη ζωή μου, κάνει τη ζωή της. Είμαστε 2 άνθρωποι οι οποίοι έχουμε 3 κοινά παιδιά. Αλλά that's all. Μην ξαναγυρίζουμε πίσω τώρα στο παρελθόν. Τελευταία ερώτηση και δεν θα ξαναγυρίσω στην Τζέννη. Η Τζέννη τώρα βλέπουμε ότι από το καλοκαίρι είναι σε μία σχέση με τον Βασίλη τον Κικίλια και φαίνεται ότι είναι και πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, εξ όσων γνωρίζω, συγκατοικούν. Δεν ξέρω. Τι να πω. Τη σχολείο. Θα σου πω τι να πεις. Είναι ένας άντρας που μένει στο σπίτι που μένει και το παιδί σου. Πόσο αυτό σε αγχώνει? Δεν γιατί εγώ το έχω πει στη συνέντευξή μου ότι όταν συμβεί αυτό συμφέει, στη ΦΕΗ, δεν ξέρω αν συμβαίνει, νομίζω ότι δεν συμβαίνει, θα αγχωθώ όχι γιατί η ΦΕΗ, ότι λες ρε παιδί μου, αν και έχω εμπιστοσύνη, αλλά λες τι θα είναι τώρα αυτός, δηλαδή θα πει κάτι στο παιδί μου. Δηλαδή δεν σε σφίγγει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, όχι για την Τζέννη. Η Τζέννη προχωράει τη ζωή της όπως την προχωράς. Όχι, δεν με σφίγγει τίποτα με την έννοια ότι αυτά τα πράγματα είναι τα πιο φυσιολογικά πράγματα. Δηλαδή. Είναι ένα ζευγάρι μαζί, είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και μία μέρα πάβει να είναι μαζί. Ο κάθε άνθρωπος μετά φτιάχνει τη ζωή του πάλι από την αρχή. Το γεγονός ότι περάσαν 4 χρόνια για να συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι και οι δυο είχαμε τη σκέψη στο μυαλό, το οτιδήποτε άλλο. Εκεί πέρα το πώς φτιάχνεις τα παιδιά σου και πώς δομούν τα παιδιά σου και το πώς είναι και οι δύο, δεν έχω καμία αμφιβολία σε σχέση με το πώς το διαπράττει η Τζέννη, μιλάμε, ξέρουμε και όλα είναι μια χαρά σε σχέση με τα παιδιά μου, τα οποία 2 λείπουν, δηλαδή με το παιδί μου. Το ένα δηλαδή μιλάμε. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν είμαι και τσομπάνος. Από το Βόλο ξεκίνησα, από το Πύλιο κατάγομα. Αλλά ξέρω ότι στη ζωή τα πράγματα είναι θέμα μυαλού, οργάνωσης και συνεννόησης. Δεν υπάρχει αυτό το αντρικό ρε Πέτρο, όταν χωρίζουμε μια γυναίκα, ακόμα και να την έχουμε διώξει εμείς. Όταν είναι με κάποιον άλλο και το ξέρουμε ότι αυτός είναι καλύτερος από μένα ή χειρότερος. Υπάρχει αυτό σε ένα ή όχι? Ποιος είναι καλύτερος? Πλάκα κάνω τώρα, εντάξει. Δεν είναι κανένας καλύτερος από εμάς. Αλλά όχι, δεν το έχω. Δεν το έχεις. Έχω μια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αυτή που είναι που μου χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω, οι άνθρωποι συνεχίζουν τη ζωή τους. Και έτσι θα έπρεπε ίσως να κάνω κι εγώ. Δεν μου συνέβη, βαριέμαι, δεν κάθισε. Τι να σου πω. Δεν θα μπορούσα να είμαι εγώ με μια γυναίκα σπίτι. Εσύ γιατί δεν έχεις κάνει κάτι σοβαρό 4 χρόνια? Επειδή κάνουμε και παρέα, γνωρίζω ότι φλερτάκια έχεις, δεν έχεις κάτι σοβαρό. Είμαι μεγάλος άνθρωπος γι' αυτό. Τι εννοείς? Είμαι μεγάλος, ηλικία. Είσαι να βρεις κάποιον να σε χειροκομήσει. Είσαι κακούλη. Σ' αγαπάμε, φίλο σου. Και θέλω να σε αποκαταστήσω. Για να βγει και ένα εκτός πιάτσας. Γι' αυτό έχει τίποτα. Γιατί πας καλά στη πιάτσα. Νεαρότερη ηλικία, εντός εισαγωγικών, να βυζητίζουν.